Έχουμε ήδη βέβαια στις προηγούμενες συνεδριάσεις εξαντλητικά τοποθετηθεί συνολικά για το ζήτημα για τις αλλαγές που προωθούνται στο οικογενειακό δίκαιο. Θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα ζητήματα και κυρίως για αυτό που στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, στην κατάρθρωση συζήτηση του νομοσχεδίου, ο κύριος Υπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει την ομιλία του ότι οι αλλαγές που, να παρουσιάσει στην ομιλία του τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο ως μια γενναία μεταρρύθμιση που στο επίκεντρό της έχει την ικανοποίηση, όπως λέτε, του συμφέροντος του παιδιού. Μάλιστα, σήμερα η συγκήτρια της πλειοψηφίας επανέλαβε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να μην βλέπετε, να μην θεωρείτε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως ένα κατεξοχήν παιδοκεντρικό νομοσχέδιο, όταν στο βασικό άρθρο που περιγράφει το σκοπός του τίθεται στο επίκεντρο το βέλτιστο του συμφέρον του παιδιού. Όμως, εμείς αναρωτιόμαστε, αρκεί η διακηρυκτική διατύπωση αυτού του σκοπού για να δεχτούμε ότι πράγματι αυτό υπηρετείται? Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που αυτό περιορίζεται, το ίδιο το νομοσχέδιο περιορίζει την περιγραφή του συμφέροντος του παιδιού αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην ουσιαστική συμμετοχή και παρουσία των δύο γονιών στην ανατροφή και τη φροντίδα του. Όσο σημαντική και αν είναι η συμβολή των δύο γονιών στην ανατροφή και την φροντίδα των παιδιών, την οποία δεν αμφισβητούμε, είτε βρίσκονται βέβαια στη συμβίωση είτε όχι, μπορεί το πραγματικό συμφέρον του παιδιού να εξαντλείται εκεί, ή μπορεί ακόμα και αυτό να εξασφαλιστεί με μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση? Μπορεί, για παράδειγμα, το συμφέρον του παιδιού να μην σχετίζεται με την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών του παιδιού, να μην παίρνει υπόψη του το πώς αυτές μπορούν σήμερα να ικανοποιηθούν? Πολύ περισσότερο, όταν το νομοσχέδιο, ακόμα και για αυτήν την ανάγκη που περιγράφεται, για την ενεργό παρουσία των δύο γονιών του στη ζωή και την ανατροφή του, ουσιαστικά την αντιμετωπίζει περισσότερο με έναν τυπικό, διεκπαιρεωτικό τρόπο. Από την πρώτη στιγμή, κάναμε ξεκάθαρο ότι ως κόμμα συμφωνούμε με την αρχή της από κοινού άσκησης της γονικής μέρημνας και της συνεννόησης των δύο γονιών στα ζητήματα της επιμέλειας, που χρειάζεται να έχει βέβαια στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες και το συμφέρον του παιδιού. Ότι οι δύο γονείς πρέπει να έχουν κοινή ευθύνη απέναντι στα παιδιά τους και ότι βέβαια ό,τι υπάρχει ως υποχρέωση των γονιών εντός του γάμου πρέπει να ισχύει το ίδιο και εκτός αυτού. Όμως η κριτική μας στο νομοσχέδιο είναι ότι αντιμετωπίζει τελικά τυπικά και μόνο την εξυπηρέτηση του πραγματικού συμφέροντος του παιδιού, αλλά και την αναγκαιότητα αυτής της κοινής συνεννόησης και κοινής ευθύνης των γονιών στην άσκηση της γονικής μέρημνας. Αρχικά, η κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας μπορεί να έχει πολλές μορφές, υπολογίζοντας πολλούς παράγοντες, όπως το ηλικιακό στάδιο ανάπτυξης του παιδιού, τη βαθμίδα εκπαίδευσής του, την προϋπάρχουσα ψυχική του κατάσταση, τους δεσμούς με τους γονείς του, αλλά και τις ίδιες τις συνθήκες της εργασίας και της ζωής των γονιών του. Κάτι τέτοιο είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί σε καμία περίπτωση με τον τυπικό ισομερισμό του χρόνου του παιδιού, στον οποίο στην πραγματικότητα εστιάζει το νομοσχέδιο. Στην πραγματικότητα, η ευθύνη των γονιών κατακαιρματίζεται, ενώ με τις αντιφάσεις και τα κενά που παρουσιάζει το νομοσχέδιο σε διάφορα άρθρα του, γύρω από το περιεχόμενο των ενιών της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας, στα οποία έχει γίνει εκτενής αναφορά και στις προηγούμενες συνεδριάσεις, τελικά δημιουργούνται επιπλέον ερμηνευτικά προβλήματα και κατ' επέκταση εστίας έντασης μεταξύ των διαζευμένων γονιών, τα οποία για ακόμα μια φορά επιχειρήστε βέβαια να λύσετε με την παραπομπή τους στο διαζύγιο και στο δικαστήριο και τη διαμεσολάβηση, και μάλιστα με ένα φαύλο κύκλο συνεχής παραπομπή από τη μια διαδικασία στην άλλη, εκτινάζοντας και τα έξοδα των διαδικασιών και βέβαια δυναμητίζοντας τις ίδιες τις σχέσεις των γονέων, που είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών πολλές φορές οξύνονται ακόμα περισσότερο. Περισσότερο όμως η κριτική μας εστιάζει στο ότι από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αλλά και από το σύνολο της πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση στα ζητήματα του οικογενειακού δικαίου, απουσιάζει παντελώς η απαραίτητη κοινωνική στήριξη των γονέων που θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια για την από κοινού συνεννόηση και άσκηση της γονικής μέρημνας.
Οι δωρεάν συμβουλευτικές και άλλες κοινωνικές δομές, όπως τα προγράμματα θεραπείας της οικογένειας και του ζεύγους, πριν φτάσουν στη λύση του γάμου. Τη συμβουλευτική των γονέων, οι κατάλληλες παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να παρακολουθούν, να στηρίζουν και να παρεμβαίνουν έγκαιρα στις περιπτώσεις που χρειάζονται. Στελεχωμένες βέβαια με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό που θα είναι σε θέση να παρακολουθούν την εξέλιξη και την εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων. Πώς, για παράδειγμα, θα αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κακής άσκησης της γονικής μέρημνας ή και θα προβλεφθούν, θα παραλυφθούν τέτοια με τις 45 όλες και όλες και λοιπόν στελεχωμένες δομές παιδικής ψυχικής υγείας, οι οποίες μάλιστα είναι συγκεντρωμένες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε στην παρέμβασή της η πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας. Όταν η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας επεσήμανε ότι τόσο αυτό το παρόν νομοσχέδιο, όσο και το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, όσο και από το ισχύον οικογενειακό δίκαιο απουσιάζει έστω και ως πρόβλεψη η στοιχειώδης έστω οριζόντια κρατική κοινωνική στήριξη των οικογενειών. Όταν αυτή η απουσία επισημάνθηκε από το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, πώς θα μπορέσει τελικά να λειτουργήσει αυτή η επιδιωκόμενη κοινή συνεννόηση των γονιών? Δομές απαραίτητες για τη στήριξη κυρίως των γονιών που ανήκουν στις εργατικές λαϊκές οικογένειες, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, που επιδρούν καθοριστικά στην ίδια τη ρύθμιση της γονικής σχέσης. Γιατί όσο και αν προσπαθείτε να παρουσιάσετε τη γονική σχέση σαν μια ουδέτερη έννοια, αυτή τόσο πριν όσο και μετά το διαζύγιο εξαρτάται από την ίδια την κοινωνική τάξη των θέσεων γονιών. Αυτή βέβαια η απουσία, η δραματική υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση κοινωνικών κρατικών δομών δεν έχει βέβαια μόνο την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας. Συνέβαλαν ενεργά σε αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κινήματος του ΚΙΝΑΛ, οι οποίοι τήρησαν μάλιστα χαρακτηριστική αφωνία για όλα αυτά που τελικά κατακρεουργούν τις κοινωνικές ανάγκες και τελικά το ουσιαστικό συμφέρον του παιδιού. Γιατί τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τις σημερινές αλλαγές ως θετικές, αλλά και τα κόμματα που με λιγότερη ή περισσότερη θέρμη εμφανίζονται σήμερα ως όψιμοι υποστηρικτές του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αποσιωπούν ότι οι εργατικές λαϊκές οικογένειες και σήμερα στερούνται αυτές τις απαραίτητες κοινωνικές δομές, όταν την ίδια ώρα βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που επιδρούν καθοριστικά στην ίδια την ανάπτυξη της γονικής σχέσης, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε πολύ περισσότερο κατά τη διάσπαση αυτής. Γι' αυτό δεν μπορεί να περιορίζεται το ερώτημα στο δίλημα της άσκησης της γονικής μέρημνας από τους δύο γονείς ή όχι, αλλά και το υπό ποιες προϋποθέσεις αυτή μπορεί πράγματι να λειτουργήσει και όχι να μετατρέπεται σε κενό γράμμα ή ακόμα περισσότερο να αξιοποιείται ως μοχλός. Λίγο χρόνο θέλω, κύριε Πρόεδρε. Ως μοχλός πίεσης σε βάρος των αναγκών και πραγματικών συμφερόντων του παιδιού. Γι' αυτό το ΚΚΕ διεκδικεί τις κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις από το κράτος, ώστε να στηριχθούν τα νέα ζευγάρια, οι νέοι γονείς, αλλά και οι διαζευμένοι στην προσπάθεια να ρυθμίσουν τη γονική μέρημνα και επιμέλεια. Εκτός των άλλων, συνδέεται επομένως και με την διεκδίκηση μιας σειράς μέτρων στήριξης των διαζευμένων γονιών, όπως για παράδειγμα να έχει τη δυνατότητα ο γονιός που έχει περισσότερο από δύο παιδιά από διαφορετικούς γάμους να παίρνει το επίδομα για τις πολύτεκνες οικογένειες, ακόμα και αν δεν ασκεί ο ίδιος την επιμέλεια, όπως και αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις. Αντίστοιχα, να δίνεται το επίδομα τέκνου στο γονέα που έχει την επιμέλεια έγκαιρα, να το παίρνει έστω και προσωρινά, χωρίς τις χρονοβόρες καθυστερήσεις που πολλές φορές παρουσιάζονται μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Ταυτόχρονα, παίρνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά προβλήματα και ο οικονομικός κοινωνικός καταναγκασμός επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των γονέων τόσο μεταξύ τους όσο και προς τα παιδιά τους, αποτελούν παράγοντες είτε όξυνσης των σχέσεων μεταξύ τους είτε και οικονομικής εξάρτησης του ενός από τον άλλον, διεκδικούμε μια σειρά προστατευτικά μέτρα, όπως το επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις, στήριξη και προστασία της λαϊκής κατοικίας, ελαφρύνσης από χρέη και άλλα. Ποιος εξάλλου μπορεί να αμφισβητήσει ότι η συνενετική στάση των δύο γονέων απέναντι στα ζητήματα της γονικής μέρημνας, ενώ είναι η καλύτερη δυνατή εξέλιξη, μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από δυσκολίες, υποχωρήσεις της μίας ή της άλλης πλευράς που έχουν πηγή τα εργασιακά και οικονομικά προβλήματα, τις απότομες αναλλαγές στις συνθήκες ζωής και εργασίας?
Όταν σήμερα ετοιμάζεστε να σμπαραλιάσετε περαιτέρω το σταθερό εργάσιμο χρόνο, τολμάτε να παρουσιάσετε ως δήθεν διευκόλυνση για τους εργαζόμενους γονείς τη δουλειά 10 και πλέον ωρών, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Και όλα αυτά βέβαια με βάση όχι τις προσωπικές τους ανάγκες, αλλά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Γιατί ακόμα και αν παραμερίσουμε, και εκεί βρίσκεται η ουσία της προστασίας του σταθερού εργάσιμου χρόνου, τη φθορά που υφίστανται ο ίδιος εργαζόμενος μετά από 10 και 12 ώρες δουλειές, το τι αντοχές θα έχει αυτός για να ασχοληθεί με την ουσιαστική φροντίδα και ανατροφή του παιδιού του. Αναρωτιόμαστε πώς θα κατανείμουν τελικά το χρόνο μια, για παράδειγμα, μητέρα εμποροϋπάλληλος που θα εργάζεται και τις Κυριακές με έναν πατέρα διανομέα με τα κανόνιστα ωράρια, πώς αυτά θα συμβαδίσουν και με το καθημερινό πρόγραμμα και τις ανάγκες του παιδιού. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι οι ισότιμες σχέσεις μεταξύ των γονέων, ακόμα και μετά το διαζύγιο, μπορούν τελικά να αναπτυχθούν όταν διασφαλίζονται καθολικά τα σύγχρονα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στη σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο και αξιοπρεπές εργασιακό εισόδημα, με μέτρα προστασίας της μητρότητας και ολόκληρη κρατική στήριξη και φροντίδα της οικογένειας, προστασία των παιδιών μέσω ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, παιδείας, που να περιλαμβάνει και τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πρόνοια. Γι' αυτό και επαναλαμβάνουμε ότι κοινός εχθρός τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών είναι η ίδια η πολιτική που τσακίζει σε όλες τις πτυχές της ζωής της και βάζει εμπόδια ακόμα και σε αυτήν την ανάπτυξη των σχέσεων με το ίδιο της το παιδί.